Είχαμε μείνει εδώ. Quiz without a story or text. Only questions. Θα το δούμε τι είναι αυτό. Είναι ένα quiz σαν αυτό που θα σας δείξω τώρα. Δηλαδή, βλέπετε, είναι ένα quiz σκέτο, χωρίς να έχει κανένα κείμενο ή καμία ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε τώρα, quiz with a story or text, και οι ερωτήσεις να είναι μέσα στο text. Θα δούμε ένα τώρα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για να κάνει τα κενά. Αυτό είναι το text και οι ερωτήσεις είναι μέσα στο text για να γράψουμε. Ωραία. Να πάμε τώρα, quiz with a story or text and questions outside, έξω. Να δούμε ένα quiz. Νάτο, είναι ένα κείμενο, μία ιστορία, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Έχουμε Now, βάλει the special English program, American Stories. Ήχο. Και οι ερωτήσεις, αφού διαβάσουμε όλη την ιστορία, είναι έξω. Να το text και οι ερωτήσεις είναι έξω να απαντήσει. Έτσι λοιπόν, ανάλογα τι quiz θέλουμε να κάνουμε, θα πατήσουμε ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι όταν θέλουμε να κάνουμε ένα quiz με σκέτες ασκήσεις, τίποτα άλλο, να μην έχει καν κείμενο μέσα. Αυτό είναι όταν θέλουμε να έχει κείμενο, αλλά οι ερωτήσεις να είναι απ' έξω, όπως είναι αυτό. Οι ερωτήσεις να είναι έξω από το κείμενο. Και αυτό, όταν θέλουμε, οι ερωτήσεις να είναι επάνω στο κείμενο, όπως είναι αυτό. Οι ερωτήσεις επάνω στο κείμενο. Έτσι, κατανοητό. Λοιπόν, μία επαναληψούλα. Εδώ βάζουμε τίτλο, εδώ βάζουμε τις οδηγίες ή ό,τι άλλο θέλουμε. Είναι ο κειμενογράφος που έχουμε εδώ, είναι πολύ πλούσιος. Εδώ διαλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ διαλέγουμε τα παιχνίδια. Εδώ αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, εάν πατήσουμε μόνο σκέτες ερωτήσεις, προσέξτε, θα μας βγει εδώ τι αριθμό ερωτήσεων θέλουμε να βάλουμε. Βάζω 8, 18, ό,τι θέλω. Διαλέγουμε τι τύπο άσκησης πολλαπλών επιλογών. Αν είναι 2, 3 ή 4 ή 5 οι σωστές. Αν είναι true, false. Το drop down list θα το δούμε. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Αν θέλουμε να είναι fill in the blanks, αν θέλουμε να είναι short answer. Λοιπόν, αφού θα διαλέξουμε, πείτε ότι διαλέγουμε αυτό, μας βγήκε η φόρμα να γράψουμε τις ερωτήσεις. Θα τα δούμε βέβαια όλα, σιγά σιγά, αναλυτικά, και προτιμώ να δούμε ένα quiz και να δείξουμε μετά στο edit του πώς έγινε. Θα πάμε και σε άλλα βίντεο και θα τα δούμε.